πίσω από τα μάτια σου, από τα μάτια σου. Σε καλωσορίζω στον πιο δικό μου χώρο. Είμαστε στο Χαλάνδρι, στο Studio Workshop και νομίζω ότι εδώ έχω περάσει τη μισή μου ζωή. Πόσες ώρες περίπου περνάς εδώ, όταν έχεις πάρα πολύ Όταν δουλειά. Βρίσκομαι σε διαδικασία production, δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι 20 ώρες σε μια μέρα μπορεί να είναι. Σαφώς δεν είναι και 20 παραγωγικές. Υπάρχουν κάποιες ώρες που σταματάμε σαν άνθρωποι να ξεκουραστούμε, να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Αλλά εδώ μέσα έχω να θυμάμαι τις ομορφότερες μου στιγμές. Θέλω να μου πεις μία. Να σου πω μία. Να σου πω ότι εδώ έχω γράψει το δίσκο μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Το στούντιο είναι ένας χώρος έμπνευσης ή ένας χώρος καθαρά διεκπαιρεωτικός? Αναλόγως με τη στιγμή. Υπάρχουν μέρες που έρχομαι καθαρά και μόνο να δουλέψω για μένα. Εκεί μπορεί να είναι ο χώρος έμπνευσης. Νομίζω είναι ταυτόσιμα αυτά. Δηλαδή πρέπει να είναι ταυτόχρονα και χώρος έμπνευσης, αλλά και χώρος που διεκπαιρεώνεις πράγματα. Χώρος δηλαδή που ενορχιστρώνεις, που έχουν τις συνεργάτες σου, που παίζουν η μουσική σου, που μιξάρεις, που επιμελείσαι τον ήχο. Θέλω να μπούμε λίγο πιο πολύ σε αυτό, σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές λένε είμαι στο στούντιο, είναι στη διαδικασία που γράφω κομμάτια. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτή τη διαδικασία. Πώς είναι? Είναι μια επίπονη διαδικασία και χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος και λέει γίνεται ένα καλύτερο τραγούδι. Δεν είναι ότι μαζευόμαστε κάποιοι άνθρωποι 5 ώρες σε ένα στούντιο, πετάμε και έναν άνθρωπο μέσα στον μπούς και του λέμε τραγουδά. Έχει χρειαστεί για ένα τραγούδι να ξοδέψω ένα-μία δουλειά. Τι σε βοητεύει περισσότερο, να κάθεσαι μπροστά στην κονσόλα ή να είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, γιατί κάνεις και τα δύο? Εξαρτάται. Νομίζω ότι όταν είμαι χαρούμενος, θέλω να τραγουδάω. Αλλά επειδή είμαι φύση και θέση πεσημιστής, νομίζω ότι καμιά φορά δεν βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο αλλά μισό άδειο, με βολεύει περισσότερο να τραγουδάει άλλος και να παράγω εγώ. Το δεύτερο σου δίσκο πότε σκοπεύεις να το ετοιμάσεις? Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις να γίνεται? Η επικοινωνιακή απάντηση είναι ότι ήδη γράφω. Ήδη έχω ετοιμάσει πράγματα. Η απάντηση της αλήθειας είναι ότι δεν έχω χρόνο. Έχω γράψει μόνο 3 τραγούδια για το δεύτερο μου δίσκο και περιμένω να τελειώσω όσο όμορφα πράγματα κάνω αυτόν τον καιρό για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Δεν σε κατηγορώ, ποτέ δεν έψαξα αν φταίς εσύ αν φταίω. Ό,τι σκεφτόμουν ήθελα να στο λέω. Δεν σε κατηγορώ, δεν σε κατηγορώ. Δεν ήσουν έτοιμη γι' αυτόν εδώ το δρόμο. Κι αφού αποφάσισες να με αφήσεις μόνο, γιατί επιστρέφεις να ζητήσεις κι άλλο χρόνο. Τι παραπάνω να κάνω, τι παραπάνω να δώσω? Εσύ κατάφερες τα πάντα όσα ήθελα εγώ να μετανιώσω. Τι παραπάνω να κάνω, τι παραπάνω να γίνει? Η αγάπη πάλεψα στα χέρια σου να μείνει, μα εσύ δεν μπόρεσες να πάρεις την ευθύνη. Τι παραπάνω να κάνω, τι παραπάνω να κάνω? Αυτό το καιρό είμαι στο στούντιο με τον Γιώργο Τετζεράκη. Κάναμε τον καινούργιο του δίσκο μαζί. Ήδη βγάλαμε το πρώτο τραγούδι, το Τι Παραπάνω. Τώρα ένα promo single που είναι δικό μου. Μας αρέσει πολύ, δείχνει στην αγορά ότι αρέσει πολύ. Και θα βαδίσουμε μέσα από αυτό. Νομίζω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει το δίσκο και θα κυκλοφορήσει από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα το πού. Αλλά φαντάζομαι θα γίνει σύντομα αυτό. Για σένα τι εύχεσαι? Νομίζω ότι ήταν τετριμένα. Και θα σου πω τι εννοώ. Έχω ακούσει πάρα πολλά τελευταίο καιρό. Και για ανθρώπους δικούς μου, αλλά φίλους, συνεργάτες. Την υγεία μου θέλω. Να μπορώ να είμαι καλά. Όχι μόνο στο σώμα. Και εδώ και εδώ. Την υγεία των ανθρώπων που είναι κοντά μου. Εντάξει. Όσο ο Θεός μου δίνει την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ,
με αξιοπρέπεια θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να ζήσω κάτι άλλο. Είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους, αν κοιτάξω γύρω μου, φαντάζομαι, δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ, που αυτό που ήθελα να κάνω από μωρό παιδί, από κούνιας, το κάνω, αμείβομαι από αυτό, τουλάχιστον δεν ξέρω τι πρέπει να λέω. Είναι χαρά μου που μιλάω μαζί σας και το ξέρεις, δεν θα συμφωνούσα εύκολα να κάνω μία συνέντευξη εύκολα. Η τηλεόραση είναι ένα σπορ επικίνδυνο. Τι συνοχή, την ανοίγεις τη τηλεόραση? Την ανοίγω. Ειδικά όταν είμαι μόνος, πάντα έχω στο σπίτι ανοιχτή τηλεόραση, μου δίνει την αίσθηση της παρέας. Η σωστή ερώτηση θα ήταν αν την παρακολουθώ. Δεν την παρακολουθώ. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Σε ενοχλεί που φωνάζουν στα παράθυρα, σε ενοχλούν οι εκπομπές? Δεν με ενοχλεί μόνο στη τηλεόραση αυτό. Με ενοχλεί σε κάθε τομέα της σημερινής πραγματικότητας. Με ενοχλεί αυτή, πώς να το πω, μασονία, να το πω, δικτατορία της υπερεκτιμημένης μετριότητας. Κουράστηκα να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λένε χωρίς να έχουν κάτι να πω. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ έχω κάτι να πω. Μπορεί να μην έχω κάτι να πω. Αλλά τουλάχιστον όταν αισθάνομαι ότι έχω κάτι να πω, θα βγω και να μιλήσω. Τώρα, καλή ώρα, κάνουμε το δίσκο του Γιώργου Τετζεράκη. Έχω κάτι να πω. Φαντάζεσαι τώρα να βγαίνει σε ένα παράθυρο να έλεγα τι, τον καιρό, να μιλούσα για μόδα, να μιλούσα για την Παυλίνα και τα δρομόλογα, να μιλούσα με βρωμόλογα για κάποιους άλλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνω αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πρέπει να έχουμε γνώμη για όλα. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν τα ξέρω όλα. Θέλω να μου πεις, όταν δουλεύεις και είναι η στιγμή να πας διακοπές, πού πας? Μην ξύνεις πληγές. Μην ξύνεις πληγές, γιατί έχει τύχει να κάνω πάρα πολύ μεγάλο καυγά με τη σύντροφό μου για αυτό που μου λες τώρα. Πεις διακοπές. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι πάω διακοπές και εγώ πάω διακοπές. Είναι μια νορμάλ παραλία με ανθρώπους που φοράνε μαγιό κάτω από μια ομπρέλα και κάνουν πλίτς-πλάτς στα νερά, έτσι. Και είναι και ένας βλαμμένος με ένα λάπτοπ επάνω στη ζαπλώστρα που κάνει έτσι, ένα κινητό δίπλα. Δεν είναι διακοπές αυτό. Και κάθε φυσιολογικός άνθρωπος που είναι δίπλα σου εκείνη την ώρα, κολλητό σου, θα είναι κοπέλα σου, εκνευρίζεται και έχει δίκιο. Αλλά εντάξει. Είπαμε να μην παραμονιόμαστε, να τα βλέπουμε θετικά, να μην κάνω αυτό που κάνω συνέχεια και τα βλέπω όλα αρνητικά. Οικογένεια θέλεις να κάνεις? Πάρα πολύ. Και η σωστή ερώτηση είναι, για να σε προλάβω, όταν θα κάνεις οικογένεια, θα θέλεις να ζήσεις έτσι όπως ζεις τώρα? Όχι. Γιατί τότε δεν θα έχω κάνει οικογένεια. Θα έχω παρκάρει μια γυναίκα και ενδεχομένως, άμα αξιώσει ο Θεός, παιδιά στο σπίτι, και εγώ δεν θα υπάρχω πουθενά. Θα είμαι ένας άνθρωπος που γυρίζω γύρω-γύρω-γύρω και δουλεύω, και έχω απλά κάποιους άλλους παρκαρισμένους σε ένα σπίτι. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Θα άφηνες δηλαδή τη μουσική? Θα ήμουν πιο αυστηρός στις προτεραιότητες. Τώρα είμαι πιο χαλαρός. Το απολαμβάνω, έτσι, δεν το κάνω με το ζόρι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό πράγμα να γίνεις καλός πατέρας και καλός σύντροφος, παρά να θα γράψεις ένα έξτρα rock κομμάτι, ένα έξτρα dance ή ένα ζεμπέκικο, ένα γασάπικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήταν πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή. Να τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα, γιατί εμένα μου άρεσε. Να τα ξαναπούμε, άμα θέλεις. Γιατί να μην θέλω, καλή μια χαρά. Να έρθετε να σας κάνω δύσκολο. Λίγη αγάπη τώρα και προσπέρασε. Ό,τι και να ήταν.